Χριστόφορος Κολόμβος. Παίρνουν μέρος με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί: Γιώργος Βασιλείου, Δίνος Καρίδης, Γιώργος Μάζης, Δίνα Παπαδοπούλου, Γιάννης Παπαϊωάννου. Η επεξεργασία του ήχου έγινε στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σιαδά. Μετάφραση Γιώργος Θεοδωρακάκος. Προσαρμογή διαλόγων σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Παραγωγή Παύλος Πισάνος. Raised high, he searched the great unknown, his quest for adventure dispelling any fear. A sure courageous man, Columbus it was he, who sailed to new horizons across the great blue sea. Οκτωβρίου 1492. Το τελευταίο λιμάνι που πιάσαμε, το νησί Γκομέρα, ήταν πριν 20 μέρες και ακόμα δεν υπάρχει σημάδι στεριάς. Ο χάρτης μας σε αυτή την περιοχή του ωκεανού δεν δείχνει απολύτως τίποτα. Μου φέρνεις φαγητό, έτσι. Για έλα εδώ, βρε κατεργάρι, έλα. Εσύ λοιπόν πάντα με κάνεις να γελάω, φίλε. Καπετάνιε, το Πίντα έστειλε ένα σήμα και τώρα μας πλησιάζει. Γιατί? Τι νέα έχετε, καπετάν Πινζόν? Τα καταφέραμε, καπετάν Κολόμβο. Τι καταφέραμε? Ξηρά, καπετάνιο. Διακρίνετε μπροστά ξηρά. Δείτε και μόνος σας. Στεριά. Τι σας έλεγα εγώ? Στεριά! Χαιρετίστε όλοι το γενναίο καπετάνιο μας! Χαιρετώ το γενναίο καπετάνιο μας, Κολόμβο! Ζήτω το καπετάνιο μας! Σας ευχαριστώ όλους για την πολύτιμη βοήθειά σας. Αλλάζουμε πορεία και βάζουμε πλώρη για τη στεριά. Αλλά παρότι συνεχίσαμε την πορεία όλη τη νύχτα, δεν καταφέραμε να φτάσουμε ακόμη στη στεριά που είδαμε. Η μέρα προχωράει και ακόμη να δούμε στεριά. Ίσως να μην διακρίναμε καθόλου ξηρά στην πραγματικότητα. Αν με ρωτήσετε εμένα, φαίνεται ότι δεν είδαμε παρά μόνο σύννεφα. Αλλά σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, έπρεπε να έχουμε πια στεριά τώρα. Και αυτό που είδαμε χθες δεν ήταν παρά μια μορφή φαντασίωσης? Δεν ήταν καθόλου φαντασίωση, Μαρτίν. Οι υπολογισμοί μου είναι σωστοί. Τότε ίσως κατά τη διάρκεια της νύχτας πήγαμε προς τα πίσω, ε? Εδώ φαίνεται ότι μας περνάνε για ηλιθίους. Εγώ λέω να γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή τελικά δεν υπάρχει πουθενά στεριά. Ρισκάρουμε τη ζωή μας εδώ σαν ηλίθιοι και μάλιστα για τον τίποτα. Θα πεθάνουμε σε τα ποντίκια και οι καρχαρίες θα μας κάνουν κομματιά και θα μας κάνουν. Η καμπίνα του καπετάνιου! Εμπρός! Εμπρός!
Πολύ φοβάμαι, καπετάνιο, ότι σύντομα θα αντιμετωπίσουμε ανταρσία. Οι άντρες έχουν αρχίσει να παραλογίζονται. Άσχημα τα πράγματα. Ίσως χρειαστούμε αυστηρά μέτρα. Το ξέρω. Καπετάνιε, μην κρύβεσαι! Να τι πάλι οι ίδιοι πάντα ταραχοποιοί. Καπετάνιο! Καπετάνιο! Άνοιξε, άνοιξε! Εσύ, τι πρόβλημα έχεις με τον καπετάνιο μας? Θέλουμε να επιστρέψουμε αμέσως στην Ισπανία. Ναι, να γυρίσουμε! Να γυρίσουμε! Έτσι, ε! Θέλω να με ακούσετε όλοι σας. Τι να μας πει το γι' αυτό θα σας ακούμε, καπετάνιο. Τι να μας πει. Γυρίστε το καράδι, αλλιώς το γυρίζουμε εμείς. Σκάστε, σκουλίκια. Έχει δίκιο. Χάνουμε τον καιρό μας. Δεν υπάρχει στεριά εδώ πέρα. Θέλετε δηλαδή να χαραμιστούν όλες μας οι προσπάθειες? Βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας ιστορικής ανακάλυψης. Δεν μας νοιάζει εμάς. Έχω την εξουσία που μου δίνουν οι ναυτικοί νόμοι. Αλλά είμαι έτοιμος να κάνω μια συμφωνία μαζί σας. Τρεις μέρες ζητάω. Σας δηλώνω επισήμως και μάρτυράς μου ο Θεός ότι αν σε τρεις μέρες και νύχτες δεν έχουμε αντικρίσει στεριά, τότε... τότε το επόμενο πρωί χωρίς καμιά άλλη συζήτηση θα... θα έχετε... θα έχετε αυτό που ζητάτε τόσο απαιτητικά. Θα γυρίσουμε την πλώρη μας για την Ισπανία. Έχετε αντίρρηση? Έχουμε το λόγο σας. Τον έχετε. Τότε συμφωνούμε. Εντάξει, άντρες. Θα αφοσιωθείτε στα καθήκοντά σας για τρεις ακόμη μέρες με προθυμία και καλή θέληση. Και με τη βοήθεια του Θεού θα πιάσουμε στεριά στην Ινδία και θα βρούμε χρυσάφι και δόξα. Χρυσάφι και δόξα. Δύο ακόμη μέρες πέρασαν στην ανοιχτή θάλασσα. Ει, στεριά! Στεριά! Κάνε σήμα! Είναι να ρίχνει οι κανονιές! Είναι το σύνθημα. Οι κανονιές είναι σήμα ότι είδαν στεριά. Μακάρι να είναι αλήθεια. Τι γίνεται πάλι, εντοπίσανε σύννεφα στον ορίζοντα? Έτσι φαίνεται. Καπετάνιε, είστε σε επιφυλακή δύο ολόκληρες βάρδιες. Γιατί δεν πάτε να ξεκουραστείτε και κάποιος άλλος να σας αντικαταστήσει? Σύντομα θα καταρρεύσετε έτσι όπως πάτε. Εκτιμώ πολύ το ενδιαφέρον σου, Σαρτζέζ. Πράγματι, η αντοχή μου εξαντλείται. Αλλά σε διαβεβαιώνω ότι αν φανεί στεριά, τότε καλά κάνω. Θέλω να δω τη στεριά μόνος μου, με τα ίδια μου τα μάτια. Αυτό το όνειρο με φλόγησε τόσο καιρό. Δεν μπορώ ούτε να το σκεφτώ ότι είναι δυνατόν αυτή η ελπίδα να σβήσει. Δεν θα μπορούσα να το αντέξω αυτό. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάσω την ελπίδα. Γουτιέρες! Καπετάνι. Εσύ έχεις αετήσια μάτια. Για έλα εδώ ένα λεπτό. Ναι, καπετάνι. Έλα κι εσύ, Σαντζέζ. Για κοιτάξτε. Τι νομίζετε εσείς ότι είναι αυτό? Ομίχλη ή καπνός? Σαν καπνός δείχνει, αλλά από τι να είναι? Από ό,τι φαίνεται είναι από φωτιά, ε. Πράγματι δείχνει σαν να είναι φωτιά. Κάποιο σινιάλο θα είναι. Μπορεί να είναι άλλο πλοίο. Για έλα πιο πάνω. Κοίτα προσεκτικά. Πάει, χάθηκε. Δεν καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι η μεγάλη εξάντληση μου δημιουργεί παραστήσεις. Μα αφού το είδα κι εγώ αυτό. Θα κάνω εγώ βάρδια τώρα, καπετάνιε. Χρειάζεσαι ανάπαυση. Όλοι μας εξαρτώμαστε από τη δύναμη και την ικανότητα τη δική σας. Έχεις δίκιο. Αισθάνομαι σαν πεθαμένος. Εσύ εκεί. Ναύτη, θέλω και άλλα μάτια για να παρακολουθούν από όλες τις πλευρές. Τι είναι τόσο σπουδαίο απόψε, καπετάνιε? Είμαστε κοντά σε στεριά και δεν θα ήθελα με τίποτα να ρισκάρω να μας τραβήξει το ρεύμα έξω από τη ρότα. Αυτό σημαίνει ότι εντοπίσατε στεριά, καπετάνιε? Ναι, παλικάρι μου, έτσι νομίζω.
Και ο πρώτος ναύτης που θα τη δει από τη Σάνα Μαρία θα κερδίσει ένα ωραίο χρυσό δακτυλίδι και ειδική μνήα στο όνομα της Βασίλισσας Ισαβέλας. Βασιστείτε πάνω μου! Μπράβο, παιδί μου. Θεέ μου, είμαι πια απελπισμένος. Μη με αναγκάσεις να γυρίσω άπρακτος, σε παρακαλώ. Δείξε μας τη στεριά. Αν θέλεις να μας φανερώσεις την Ινδία, ήρθε η ώρα. Οι πίντα μας κάνουν σινιάλο. Μα αυτό το σκοτάδι δεν βλέπω τίποτα. Για πες μου, πού είδες στεριά, ε? 2 μοίρες από το σημείο αυτό. Μπορείτε να τη δείτε όταν βγαίνει το φεγγάρι από τα σύννεφα. Ευχαριστώ, Θεέ μου. Είχαμε δίκιο τελικά. Ήταν εκεί ακριβώς που είδαμε τη φωτιά. Ήταν ένα θαύμα. Καπετάνιε, εσείς πρώτος την είδατε. Δική σας η τιμή. Είναι το θέλημα του Θεού. Άντρες, ετοιμαστείτε. Θα κυροβολήσουμε εδώ. Και όταν βγει ο ήλιος, θα βγούμε όλοι στη στεριά. Όλοι στη στεριά! Καπιτάνιε! Τι ομορφιά. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Παράδεισος. Σε ευχαριστώ, Πανάγαθε Θεέ, που μας οδήγησε σε ασφαλές λιμάνι μετά από την αχανή και επικίνδυνη αυτή θάλασσα. Σου χρωστάμε άπειρη ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μου. Τώρα εμείς διεκδικούμε αυτό τον τόπο στο όνομα της Ισπανίας. Έλα! Έλα στην τρύπα! Βρούμε κάτι να πάμε! Γραμματικέ! Για έλα εδώ! Μεγαλειοτάτη Βασίλισσα Ισαβέλα και μεγαλειότατε Βασιλιά Φερδινάρδε. Φέραμε σε πέρας με επιτυχία την αποστολή που με τόση εμπιστοσύνη και σοφά πράττοντας μας αναθέσατε. Δια του παρόντος ανακηρύσουμε την κατοχή αυτής της χώρας και προς τιμήν σας την ονομάζουμε Σαν Σαλβαντόρ. Σήμερα, στις 11 Οκτωβρίου του σωτηρίου έτους 1492 και για λογαριασμό της Ισπανίας, υπογράφεται από τον Δον Χριστόφορο Κολόμβο, ναύαρχο του στόλου του ωκεανού, αντιβασιλέα και κυβερνήτη, διορίστεντα από τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Δοξασμένη και ιστορική ημέρα. Σας ευχαριστώ, Μάρτιν. Και σένα, Βιντσέντζε. Δεν θα τα κατάφερνα χωρίς τη βοήθειά σας.
Συγχαρητήρια, Ναύαρχε. Φέρεις τιμή και δόξα στην Ισπανία και σένα σε στεφανώνει η δόξα. Σας ευχαριστώ. Δεχτείτε και τα δικά μου συγχαρητήρια, Χριστόφορε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, καπετάνια. Ζητάμε συγγνώμη για τις αμφιβολίες. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι είχατε πάντα δίκιο, καπετάνια. Ας μην ασχολιόμαστε τώρα με τέτοια. Δεν είναι ώρα για αλληλοκατηγορίες, αλλά για συγχώρεση. Ας ευχαριστήσουμε τώρα όλοι τον κύριο που μας οδήγησε με ασφαλεία εδώ, στο Σαν Σαλβαντόρ. Ναι, Σαντζέζ, Σαν Σαλβαντόρ, που σημαίνει σωτηρία της αποστολής μας σε αυτό τον τόπο. Γραμματικέ, γράψτε όλα αυτά. Αυτή η χώρα θα ονομάζεται Σαν Σαλβαντόρ. Σαν Σαλβαντόρ. Τι? Για ρεμίστε, είναι άοπλος και μόνος του. Τι μπορεί να κάνει? Τρες, γέλα εδώ και προσπάθησε να συνοηθείς μαζί του. Δοκίμασε εβραϊκά. Ανάκνου μπόχμι εσπάνα. Ερχόμαστε εδώ ειρηνικά. Δεν θα σας πειράξουμε. Ανάκνου μποχ μπεξαλόμ. Να. Ανάκνου μποχ μπεξαλόμ. Μπεξαλόμ. Δεν καταλαβαίνει. Απλά μας μιμείτε. Εσύ, τα πράγματα που έχουμε για ανταλλαγή. Εδώ. Σου αρέσει αυτό? Αυτό είναι καπέλο. Σου αρέσει? Ασήκω τα ριμπού, αγκατού. Αγκατού. Γραμματικέ, γράψτε αυτό! Αυτό το πουλί μας κατασκοπεύει! Ε, αυτό είναι μανδύας. Το χρειάζομαι γιατί τη νύχτα κάνει πολύ κρύο. Έτσι, πρόσεχε. Αυτό μου το έδωσε η αυτής μεγαλειώτης η Βασίλισσα. Βασίλισσα. Έλα, έλα μέρος να το φροντίσεις γρήγορα. Είναι πιθανό να μην έχουν ξαναδεί ποτέ ό,τι σπαθεί. Αυτούς μπορούμε να τους κατακτήσουμε και με κλειστά τα μάτια. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε βία σε κανέναν φίλη μου. Αντίθετα, πρέπει να απελευθερωθούν από την άγνοια. Και αυτό θα γίνει με αγάπη. Την αγάπη του Κυρίου. Σαν Σαλβαντόρ! Αυτό το νησί του, Σαν Σαλβαντόρ, έχει πανέμορφη και οριώδη βλάστηση. Τα δέντρα είναι πράσινα, όπως είναι το Μάη στην Καστήλη. Οι θαγενείς είναι ήρεμοι σαν παιδιά. Και σιγά σιγά δημιουργούμε εμπιστοσύνη και φιλία μαζί τους. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε καμιά ένδειξη αν είναι ή δεν είναι εδώ το Κιπαγκού. Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε το χωριό τους, στην άλλη πλευρά του νησιού. Συγγνώμη, τελείωσε, όχι άλλο. Δεν μας δίνουν τίποτα άλλο εκτός από μπαμπάκι σε ανταλλαγή, δεν συμφέρει. Αξία έχει που μαθαίνουμε ότι καλλιεργούν μπαμπάκι εδώ. Καλά, ο Μάρκο Πόλο δεν έγραφε ότι στο Σιμπαγκού ακόμη και τα ταβάνια και η τύχη είναι από χρυσάφι φτιαγμένα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε να ψάχνουμε για το χρυσάφι. Έχουμε υποσχεθεί και στους βασιλείς χρυσάφι. Ναι, σωστά τα λες. Αλλά όταν έρθει η ώρα. Καπετάνιε, για κοιτάξτε αυτό. Δαχτυλίδι στη μύτη. Είναι από χρυσάφι. Αλλά από πού προέρχεται? Δυτικά από αυτό υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο νησί. Οι Ιθαγενείς λένε ότι εκεί έχουν δει ακόμη πιο μεγάλα βραχιόλια και κρίκους χρυσούς. Και τι περιμένουμε λοιπόν? Πάμε εκεί. Θα σας οδηγήσω εγώ. Σπαταλήσαμε πολύ χρόνο για να βρούμε αυτό το νησί. Και τώρα κοίτα, όπου να γυρίσεις τα μάτια βλέπεις νησιά. Ποιος ξέρει πόσα μπορεί να είναι. Αν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε θα μας λέγανε. Μπορεί όμως και να μην ξέρουν. Πιθανόν. Στην πράξη, η εξερεύνησή μας μόλις τώρα άρχιζε.
Το επόμενο νησί το ονόμασα Σάντα Μαρία της Παρθένου και μετακινηθήκαμε σε ένα μεγαλύτερο νησί, μακρύτερα, στα δυτικά, και το βαφτίσαμε νησί του Φερδινάρδου, προς τιμή του βασιλιά. Μετά αλλάξαμε πορεία και κατευθυνθήκαμε νότιο-ανατολικά. Εκεί ανακαλύψαμε κι άλλο νησί που το ονομάσαμε το νησί της Ισαβέλας, προς τιμή της βασίλισσας. Τι ομορφιά! Και τι πράσινο, πιο πράσινο και από την Ανδαλουσία την άνοιξε. Τι έπαθες? Μανατέρας. Το σκότωσα. Φαίνεται σαν τεράστια σαύρα, ε. Μοιάζει περισσότερο με δράκο παρά με σαύρα. Απίστευτο. Θα πάρουμε το δέρμα του στη βασίλισσα σαν ένα σουβενίρ εξωτικό. Η βασίλισσα όμως θα είναι πιο ευχαριστημένη αν της πάμε χρυσάφι, και χρυσάφι δεν βρίσκαμε. Πάρε κι εσύ. Όπου κι αν πήγαμε τίποτα. Όλοι μιλάνε για χρυσάφι. Όμως χρυσάφι δεν βλέπουμε. Μάρτιν, μην είσαι ανυπόμονος. Δεν είμαι εγώ ανυπόμονος. Είναι οι ναύτες στην Πίντα που φωνάζουν. Λένε να χωρίσουν από σένα και να πάνε μόνοι τους να ψάξουν για χρυσάφι, για τον εαυτό τους. Και δεν μπορώ να τους σταματήσω. Κοίτα, Μάρτιν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των Ιθαγενών, υπάρχει ένα νησί δυτικά που το λένε Κούβα, λίγο πιο μακριά από εδώ. Νομίζεις πως είναι το Κιπανκού? Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω. Τώρα αρχίσαμε προετοιμασία για να πάμε εκεί να δούμε. Αυτό είναι καλό νέο. Θα καθησυχάσει, ελπίζω, τους άντρες στην Πίντα. Μόνο σε προειδοποιώ πως πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Μην αρχίσουνε πάλι. Εγώ το είχα προβλέψει ότι ο Μαρτίν Αλόνσο Πινζόν και οι άντρες του θα με παρατούσαν και θα πήγαιναν μόνοι τους για χρυσάφι. Και δεν πέρασε πολύς καιρός που οι υποψίες μου δυστυχώς απαληθεύτηκαν. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Χριστόφορος Κολόμβος».